Κύριε Ρεμπάπη, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας. Να ξεκινήσω λιγάκι με το πιο πρόσφατο θέμα, με τις φωτιές που έχουμε στην Αττική. Τι γίνεται εκεί και τι εκτίμηση έχει το κόμμα σας για τις φωτιές αυτές, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα. Πρόκειται καταρχάς για μια μεγάλη καταστροφή σε μεγάλες εκτάσεις, στην Ανατολική Αττική κυρίως. Υπάρχει ένα άμεσο ζήτημα που αφορά το γεγονός ότι η κυβέρνηση, εφόσον υπάρχει και η προειδοποίηση για μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιών, πρέπει να έχει ανα πάσα στιγμή έτοιμα διαθέσιμα όλα τα μέσα, το προσωπικό και τις υποδομές για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και τις συνέπειες τους. Είχε πάντως, να λέμε την αλήθεια. Τους. Έτσι δεν είναι? Είχε. Υπήρχε ένα σχέδιο, μπορεί να μην ξέφυγε, αλλά είχαμε πυρκαγιές όπως και να έχει. Εντάξει. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι προφανώς υπάρχουν και ερωτήματα σε σχέση με το πόσα πολλά μέτωπα υπήρχαν, σε πόσο χρονικό διάστημα, το οποίο το μελετάμε, το ερευνούμε, χωρίς να το υποτιμούμε. Αλλά λέω, το βασικό είναι μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εδώ και χρόνια και με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης, που έχει να κάνει με τις μειωμένες υποδομές, το μειωμένο προσωπικό, τα μειωμένα μέσα για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή και το βίος του κόσμου της Αττικής. Και όχι μόνο της Αττικής, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μάλιστα. Για τη Μόρια τώρα τι γίνεται με τη Μόρια? Γιατί όλοι λέγαμε ότι είναι μια βραδιφλεγής βόμβα, έσκασε στα χέρια της κυβέρνησης, της αυτής της κυβέρνησης, με έναν παταγώδη τρόπο. Αλλά και εδώ ακούστηκαν πολλά σενάρια, κύριε Ρεμπάπη, περί ύπαρξης πρακτόρων της Τουρκίας κτλ. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και η πραγματικότητα λέει ότι η πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική του διπλού εγκλωβισμού και των στρατοπέδων συγκέντρωσης όπως η Μόρια, είναι αυτή που έχει τέτοιες συνέπειες. Η Μόρια δεν ήταν κάτι καινούριο. Είναι ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης το οποίο φτιάχτηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Συνέχισε τη λειτουργία της, λειτουργούσε έτσι όπως λειτουργούσε, που όντως είχε τα χαρακτηριστικά αυτού που είπατε και εσείς, μιας βραδιφλεγούς βόμβας. Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κλείσει η Μόρια, να μην ανοίξει κανένας άλλος καταβλισμός στο νησί, ούτε ανοιχτός ούτε κλειστός. Όλος αυτός ο κόσμος που βλέπουμε σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης να κοιμάται στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, σε νεκροταφεία, στο νησί, πρέπει να μεταφερθεί γρήγορα στην υπηρετική Ελλάδα, να γίνει καταγραφή. Εδώ όμως ξέρετε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από πολλές περιοχές. Να πάρουν τα έγγραφα που επιθυμούν και να πάνε στις χώρες προορισμού τους. Εδώ όμως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ρεμπάπη. Στη Μυτιλίνη, όπως και πρέπει να κλείσουν και τα υπόλοιπα hot spots της νησιά του Αιγαίου. Αν μου επιτρέπετε για τη συζήτηση, θα ήταν καλό να μπορούσαμε να τους δώσουμε τα ταξιδιωτικά έγγραφα και να φύγουν, αλλά ξέρετε ότι δεν μπορούν να φύγουν εκτός Ελλάδος, έτσι, με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Και δεύτερον, είναι και δύσκολο να πάνε. Δεν μπορούμε να τις αποδεχόμαστε και να αποδεχόμαστε τέτοια αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε τα νησιά μας να είναι φυλακές, δημιουργώντας κινδύνους και για τους πρόσφυγες και για τους κατοίκους των νησιών. Ναι, από τη στιγμή όμως που δεν είσαι σε θέση να τις αλλάξεις, τι κάνεις? Και περισσότερο σε συνθήκες πανδημίας. Εμείς δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει μια κατάσταση. Πρέπει να παλέψουμε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Συνολικά στο προσφυγικό. Μάλιστα. Ιδιαίτερα λέω στις σημερινές συνθήκες. Συνθήκες πανδημίας με μεγάλο βάρος στα νησιά και συγκεκριμένα στη Μυτιλίνη και για τους κατοίκους και για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και σε συνθήκες εντυνόμενης τουρκικής επιθετικότητας που υποθάλπτεται το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά τώρα για να δούμε τις εξελίξεις και θέλω να σας ρωτήσω αν ενημερωθήκατε, φαντάζομαι το γνωρίζετε, για αυτό το περιβόητο άρθρο του κ. Μητσοτάκη σε κάποιες ξένες εφημερίδες, όπου εκεί αποκαλύφθηκε από τον ίδιο ότι υπήρχε μυστική διπλωματία και λίγο έλειψε να υπάρξει και μια συμφωνία με τους Τούρκους. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν σε αυτό το σκέλος ποια είναι η προσέγγιση του κόμματός σας? Το άρθρο επιβεβαιώνει ορισμένες εκτιμήσεις μας. Η πρώτη από αυτές είναι ότι συνεχίζει σε αυτές τις συνθήκες, παρότι έχει καταρρεύσει το αφήγημα ότι τον άτομο μας προστατεύει και αποτελεί εγγύηση, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός επιτρέψει την έκφραση να έχει κορώνα στο κεφάλι του την ατολική συνοχή. Τη συνοχή δηλαδή την ΝΑΤΟ στην Ανατολική Πτέρυγα, το οποίο ΝΑΤΟ είναι αυτό που τροφοδοτεί και υποθάλπτει και υποδαβλίζει τις διεκδικήσεις της τουρκικής άρχουσας τάξης σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Δεύτερον, πρέπει να δοθεί απάντηση σε σχέση με ένα, γιατί υπάρχει και άλλη λεπτομέρεια στο άρθρο, με τις λεγόμενες διαφορές με την Τουρκία. Ναι. Μέχρι στιγμής υπάρχει μια διαφορά με την Τουρκία. Το ζήτημα της οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκορπίδας. Και τρίτον,
τι συμφωνίες και τι συνομιλίες γίνονται πίσω από τις πλάτες του ελληνικού λαού. Ναι. Γιατί η εκτίμησή μας είναι, και τη γνωρίζετε βέβαια, γιατί τη διατυπώνουμε συχνά, όχι μόνο τις τελευταίες μέρες, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια και το προηγούμενο διάστημα, είναι ότι και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν σχέδια συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και σε αυτά τα σχέδια έχουν τη σύμφωνη γνώμη και της αστικής τάξης της Ελλάδας. Γιατί μέσα από αυτά βλέπει την αναβάθμιση των κερδών της, των επενδύσεων, βλέπει να παίρνει κομμάτι από τη Λία και χωρίς να δίνει δεκάρα για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της χώρας. Για το κομμάτι των εξοπλιστικών που θα έχει και μια συνάντηση με ο κ. Μητσοτάκη, με τον κύριο Μακρόν, το ΚΚΕ θα στηρίξει αυτή τη διαδικασία στη Βουλή? Κοιτάξτε, εμείς όσον αφορά τους εξοπλισμούς επίσης έχουμε μια πάγια θέση. Και να σας θυμίσω ότι στην προηγούμενη αναβάθμιση εξοπλιστικών προγραμμάτων που αφορούσε τα F-16, που είναι αμερικανικής προέλευσης, η απόφαση αφορούσε την αναβάθμιση των δυνατοτήτων στα πλαίσια των ατοικών αποστολών. Ναι. Και η αναβάθμιση των εξοπλισμών γίνεται στα πλαίσια επίσης των ατοικών σχεδιασμών, με τους οποίους ούτε συμφωνούμε ούτε πρόκειται να συμφωνήσουμε. Εδώ αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Η Ελλάδα είχε εγχώρια αμυντική βιομηχανία, η οποία σμπαραλιάστηκε σε αυτά τα χρόνια και στα συγκεκριμένα πλαίσια, στα πλαίσια δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και σήμερα συζητάμε πάλι για νέους εξοπλισμούς, οι οποίοι πάλι δεν έχουν σχέση με την αμυντική θωράκιση της χώρας, κατά τη γνώμη μας. Αλλά έχει σχέση με την αναβαθμισμένη εμπλοκή στα επικίνδυνα σχέδια στην περιοχή. Μάλιστα. Αφορούν και την ειρήνη και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και προφανώς την ίδια τη ζωή του ελληνικού λαού και των παιδιών του. Ωστόσο όμως, άμα δεν έχεις εξοπλισμένες ένοπλες δυνάμεις με σύγχρονα συστήματα, δεν θα μπορέσεις να αντισταθείς στην υπεριαλιστική επεκτατικότητα των Τούρκων. Η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων αποτελεσματική εναποφύγεται καταρχάς πρώτα κύρια στον ίδιο το λαό. Ναι, αλλά ο λαός δεν πολεμά άμεσα. Έχεις ένοπλες δυνάμεις που πολεμά σε πρώτη φάση. Δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική στα πλαίσια των ατοικών σχεδιασμών, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της σημερινής εξουσίας που φέρνει αυτά τα αποτελέσματα, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Να σας θυμίσω ότι πριν ορισμένους μήνες, τον Οκτώβριο του 2019, συζητούσαμε και την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις βάσεις. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τότε η κυβέρνηση, αυτό που μας έλεγε είναι ότι θέλει να διευρυνθεί το αμερικανικό αποτύπωμα στη χώρα, ούτως ώστε να αναχαιτιστεί η τουρκική επιθετικότητα. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε και τη χώρα μας να είναι νατοϊκό στρατόπεδο, με βάσεις παντού, με αμερικάνικα στρατεύματα παντού, και τις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες να μιλάνε για διαφιλονικούμενα ύδατα στην περιοχή. Και το ίδιο το ΝΑΤΟ να παίρνει ίσες αποστάσεις, όπως και την Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει για αμφισβητούμενα ύδατα. Άρα πρέπει από αυτή την πορεία να βγουν συμπεράσματα και να βγουν συμπεράσματα που οδηγούν στο ότι η ελπίδα για το λαό μας είναι ο δρόμος του απεγκλωβισμού από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον εναγκονισμό με τις ΗΠΑ. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στο πεδίο της οικονομίας, όπου ο κύριος Σταϊκούρας περιμένει να δει τι θα γίνει στο Eurogroup, για να ξέρουμε τι θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται όμως ότι όλα τα μέτρα θα είναι προσωρινού χαρακτήρα, δεν θα είναι μόνιμα, διότι υπάρχει πίεση από τους Ευρωπαίους. Αυτό ακούγαμε και το Μάρτιο. Από τους Ευρωπαίους, αλλά απ' την άλλη η κυβέρνηση λέει ότι παίρνει μέτρα στήριξης και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, όπως είναι η μείωση φορολογίας, η διατήρηση του χαμηλού ΦΠΑ, η επιστροπτέα προκαταβολή, ο νόμος ότι μπορούν να παίρνουν οι μικρές επιχειρήσεις 25.000 δάνειο από τις τράπεζες χωρίς πολλές διαδικασίες, το πρόγραμμα συνεργασία που στηρίζει τους εργαζόμενους κτλ. Εσείς ασκείτε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για αυτό το κομμάτι. Για ποιο λόγο, αφού σας προανέφερα συγκεκριμένα μέτρα που κατά την κυβέρνηση είναι αποδοτικά? Ας πούμε έντονη κριτική, γιατί ξέρετε ότι πέρα από τις διακηρύξεις υπάρχει και η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα που βιώνουν αυτή τη στιγμή εκατομμύρια εργαζομένων στη χώρα μας είναι πάρα πολύ σκληρή και αφορά ακόμα και την εξασφάλιση εισοδήματος για ένα μεγάλο κλίμα από αυτούς. Δείτε για παράδειγμα τους εργαζόμενους ή τους μικρούς επαγγελματίες στον τουρισμό, που έχουν τέτοιο πολύ ασφιχτικό πρόβλημα. Δείτε τους εργαζόμενους σε μια σειρά άλλους χώρους και κλάδους, όπως τον πολιτισμό που έχουν και σήμερα κινητοποίηση κτλ. Εμείς κατά τη γνώμη μας, ο ελληνικός λαός απέναντι στην κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να απαντήσει με ένα
σύνθημα, όχι συνθηματικά, όχι απλά σαν ατάκα, αλλά και με δράση συγκεκριμένη που να λέει ότι πληρώσαμε πάρα πολλά και δεν θα πληρώσουμε ξανά. Γιατί αυτό που μεθοδεύεται αυτή τη στιγμή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυβέρνηση, άμα θέλετε μεθοδεύεται και από την αντιπολίτευση που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, είναι πιο ότι και το βάρος της νέας καπιταλιστικής κρίσης θα φορτωθεί στις πλάτες των εργαζομένων. Και αυτό το βλέπουμε ήδη να γίνεται. Και επειδή είπατε πριν για τα προσωρινά μέτρα, προσωρινά ήταν υποτίθεται όλα τα μέτρα που ψηφίστηκαν το Μάρτι και όμως ζουν και βασιλεύουν. Σήμερα φτάνουμε να συζητάμε για το αν θα πάρουν δώρο οι εργαζόμενοι και τι δώρο θα πάρουν. Φτάνουμε να συζητάμε ότι θα δουλεύει υπερορία ο εργαζόμενος που έχει μπει σε καραντίνα. Αυτό το πήραν πίσω. Από 3 ώρες το πήγανε 1 ώρα. Δεν έχει πάρθει τίποτα πίσω γιατί ξέρετε ότι στους χώρους δουλειάς είναι ακόμα πιο άγρια η κατάσταση. Έτσι. Οπότε τώρα για να μπουν εμπόδια σε αυτή την πολιτική, για να μπουν εμπόδια και να αποσπαστούν ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης και για τους εργαζόμενους και για τους ανέργους και για τους μικρούς επαγγελματίες, αυτό που χρειάζεται είναι να δυναμώσει ο αγώνας, να δυναμώσει ο προσανατολισμός της πάλης ενάντια σε αυτούς που τώρα φορτώνουν τη νέα κρίση στις πλάτες μας και να ενισχυθεί η αγωνιστική συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε, αλλά ο χρόνος δυστυχώς τρέχει και πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Κύριε Νίκο Ρεμπάπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.